Συνεχίζουν την αποχή και για την επόμενη εβδομάδα οι δικηγόροι της Μυτιλήνης μετά από σχετική απόφαση σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου σήμερα το μεσημέρι. Οι δικηγόροι αντιδρούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δημήτρης Βασιλούδης, πλήττει πάρα πολύ έντονα το κλάδο των δικηγόρων. Σε έκτακτη συνεδρία που έγινε το μεσημέρι, αποφασίστηκε καθολική αποχή για όλη την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα ξανασυνεδριάσουμε για να δούμε τα περαιτέρω. Πιστεύετε θα γίνει κάποια νέα κινητοποίηση όπως αυτή την εβδομάδα? Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Αύριο έχει ολομέλεια στην Αθήνα, θα δούμε τι θα πει και η ολομέλεια και βλέπουμε. Mm-hmm. Πάντως βλέπουμε τους δικηγορικούς συλλόγους πολύ ενεργούς. Είναι, γιατί θίγονται άμεσα οι δικηγόροι και μάλιστα για πολλούς θα είναι και το τέλος. Ή αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο λόγω μεγάλης φορολογίας. Και επί τη ευκαιρία καλό θα είναι να ακολουθήσουν το παράδειγμα το δικό μας και οι άλλοι κλάδοι που πλήττονται από το νομοσχέδιο εδώ, αυτό, τον οποίο η παρουσία δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντική στην κινητοποίηση που κάναμε. Πιστεύετε ότι η κινητοποίηση ήταν μικρή? Όχι. Τηρωμένων των αναλογιών δεν ήταν μικρή. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι θα είχε αποτυχία, γιατί ήταν λίγοι οι παρόντες στην πλατεία, αλλά μετά στην πορεία ήταν πολλής κόσμος. Mm-hmm. Και βέβαια και σε όλη την Ελλάδα έγιναν αντίστοιχες κινητοποίησεις, με αποκορύφωμα αυτή των Αθηνών που ήταν, βούλεξε η Αθήνα.